Για τις 3 Απριλίου είχε προγραμματιστεί ο τρίτος πληστηριασμός για το πρώην βιομηχανικό συγκρότημα Δεσίλα έκτασης 37 στρεμμάτων. Η τιμή εκκίνησης έχει πέσει στα περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τα περίπου 8,2 εκατομμύρια ευρώ της αρχικά οριστής προσφοράς. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας θα ήθελε πολύ να διεκδικήσει την απόκτηση του ακινήτου για διάφορους ιστορικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και άλλους λόγους, βρίσκεται όμως σε δεινή οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, μπορεί μεν να διατηρεί τη δανειοληπτική ικανότητά του, όμως δεν έχει τις τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται, όπως είχε επισημάνει Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φανή Τσιμπούλη. Επιπλέον, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει απορρίψει τη δυνατότητα της όποιας δικής του οικονομικής υποστήριξης αυτής της προσπάθειας. Στο Start μίλησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της Κερκυριακής Συμμαχίας, Γιώργος Καρίδης. Στις 3 Απριλίου διεξάγεται ο τρίτος πληστηριασμός του ιστορικού τοπόσιμου και του πολιτιστικού του εργοστασίου Δεσίλα στην πόλη της Κέρκυρας, κάτω στην περιοχή του Ανεμόμυλου Γαρίτσας. Ο δεύτερος πληστηριασμός που έγινε στις 21 Φεβρουαρίου απέβηκε αυτός άγονος και έτσι τώρα γίνεται ο τρίτος με το ποσό πρώτης προσφοράς μειωμένο κατά 20%, δηλαδή από 8.300.000 ευρώ που ήταν η τιμή πρώτης προσφοράς, τώρα πάει γύρω στα 6.700. Και σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει ούτε αυτός, πάμε σε τέταρτο πληστηριασμό με μειωμένο το ποσό της πρώτης προσφοράς κατά 35%. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι αν βρίσκεται κάποιος ενδιαφερόμενος ιδιώτης πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία, ο οποίος προφανώς περιμένει να μειωθεί κι άλλο η τιμή πρώτης προσφοράς για να μπει στη διαδικασία του πληστηριασμού. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι αυτό το ιστορικό μνημείο, το οποίο είναι πανελλαδικής εμβέλειας, δεν είναι μόνο για την Κέρκυρα, είναι ένα ιστορικό μνημείο το οποίο έχει μέσα οχυρωματικά τείχη από την εποχή του 6ου π.Χ. αιώνα, αλλά και της μεταβυζαντινής περίοδου 4ου και μέχρι 7ου μετά Χριστόν αιώνα. Επομένως είναι όχι μόνο πανελλαδικής, αλλά θα έλεγα πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορικής εμβέλειας ο συγκεκριμένος χώρος. Και αυτός, κατά την άποψη τη δικιά μου και επιμένω, δεν πρέπει να πάει σε χέρια ιδιώτη για εκμετάλλευση. Επομένως, πρέπει ο Δήμος, επιμένω, να δώσει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μπει στη διαδικασία να κατοχυρώσει την ιδιοκτησία και την κατοχή του συγκεκριμένου μνημείου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη από την πλευρά του Δήμου, από όσο γνωρίζω. Έχει δοθεί ότι ενδιαφέρεται ο Δήμος, αλλά πρακτικά όσον αφορά τα οικονομικά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Εκείνο πάντως πρέπει να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά και το οποίο θεωρούμε πολιτικά και ιστορικά και πολιτιστικά απαράδεκτο είναι η αδιαφορία του Υπουργείου Πολιτισμού να το πάρει. Που έχει κάνει κάτι αντίστοιχο σε άλλα μνημεία στην Αθήνα, όπως το ακίνητο Τσαβούσογλου, το παλιό ακίνητο Τσαβούσογλου, που έδωσε 12 εκατομμύρια να το πάρει και εδώ δεν δίνει 6 για να πάρει αυτό το ιστορικό μνημείο.